Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, είμαστε και πάλι μαζί στα θέατα περάσματα και θέλω να σας πω εξ αρχής πράγματα τα οποία ξεχνώ να σας λέω, γιατί πολλές φορές μιλάμε για πνευματικά θέματα, για πνευματικά ζητήματα και ξεχνάμε να πούμε μερικά απλά και καθημερινά, μερικά πρακτικά θέματα, όπως για παράδειγμα το τηλέφωνο του σταθμού που με ρώτησε κάποιος, το 4118602 και 4118640, στο οποίο μπορείτε να παίρνετε και να αφήνετε τα μηνύματά σας. Το δεύτερο πρακτικό που ήθελα να πω είναι ότι όλα τα γράμματα που μου έχετε στείλει, όλες οι επιστολές, όλα τα σχόλια, όλα τα ονόματα, όλα τα προβλήματα που μου έχετε γράψει, να είστε σίγουροι, γιατί με ρώτησε κάποιος και έχει αυτή την απορία. Μου λέει, πέρασε τόσος καιρός, σου έχω στείλει κάποιο γράμμα, σου έχω στείλει κάποια ονόματα, κάποια προβλήματα. Τα πήρες, τα έλαβες, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, να σας το πω και αυτό το πρακτικό, ότι στέλνετε, μπαίνει σε ένα συρτάρι στην Πυριακή Εκκλησία στο όνομά μου και φτάνει με ασφάλεια στα χέρια μου και το διαβάζω μόνο εγώ και ξέρω τι μου γράφεται και το μελετώ προσεκτικά, πολύ προσεκτικά και γίνονται τα όσα μου γράφεται, να ξέρετε, αντικείμενο προσευχής, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Είναι το μόνο που μπορώ να κάνω και το περισσότερο που μπορώ να κάνω είναι αυτή η μικρή προσευχή. Είναι πάρα πολλά αυτά τα γράμματα που έχουν έρθει και πάρα πολλά τα ονόματα και πάρα πολλά τα τηλέφωνα. Είχα σκοπό, γι' αυτό έτσι έχω λίγο καθυστερήσει, έλεγα μέσα μου, θα τα λέω αυτά σε κάποια εκπομπή, θα λέω τα τηλέφωνα, θα λέω ποιοι πήραν τηλέφωνο. Τώρα όμως πλέον δεν μπορώ να το κάνω αυτό, γιατί είστε πάρα πολλοί, αυτοί που παίρνουν είναι πάρα πολλοί και θα πρέπει να αφιερώσω μια ολόκληρη εκπομπή κάθε φορά να λέω ποιοι πήραν και τι είπαν. Θα μπορούσαν δηλαδή να κάνω ολόκληρες εκπομπές μόνο αναφέροντας τα ζητήματά σας και τα προβλήματά σας. Δεν μπορώ λοιπόν να πω ονομαστικά ευχαριστίες, αλλά μπορώ να πω σε όλους σας αυτό που λέει η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, που εκεί πέρα οι ευχές που διαβάζουν οι ιερείς στο ιερό πιάνουν όλα τα θέματα της ζωής, όλους τους ανθρώπους, όλες τις κατηγορίες των ανθρώπων, όλα τα βάσανα, όλους τους πόνους, όλους τους καημούς και όλα γίνονται προσευχή. Και λέει εκεί πέρα λοιπόν, και εμείς λέει, αν δεν θυμηθήκαμε κάποιον, είτε από άγνοια, είτε επειδή ξεχάσαμε, είτε για πλήθος των ονομάτων, είναι πάρα πολλά τα ονόματα και δεν μπορούμε να τα θυμηθούμε όλα τώρα να τα πούμε. Εσύ Κύριε που ξέρεις και είσαι η βοήθεια των αβοηθήτων και η ελπίς των απελπισμένων, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ο των πλεόντων σωτήρ και όλα όσα λέει. Διαβάστε τι ωραίες αυτές οι ευχές της Θείας Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου. Εσύ λέει πήγαινε στον καθένα Κύριε και δώσε στον καθένα αυτό που έχει ανάγκη. Εσύ λέει μας ξέρεις όλους και μάλιστα λέει ξέρεις οίκον και την χρίαν αυτού, του κάθε ανθρώπου, τον οίκο του, δηλαδή το σπίτι του, μαζί με όλα τα προβλήματα. Το σπίτι δεν είναι ένα κτίριο, το σπίτι θα πει οικογένεια, το σπιτικό του δηλαδή. Ξέρεις εσύ Κύριε τι απασχολεί τον κάθε άνθρωπο, το σπίτι του, τα προβλήματά του και την χρίαν αυτού, τι έχει ανάγκη. Ο καθένας έχει κάποια ανάγκη και ζητάμε από τον Θεό μια βοήθεια. Λοιπόν, όλα όσα τα έχω σε έναν ειδικό φάκελο στο σπίτι, τα διαβάζω, δεν μπορώ να σας κρύψω ότι για πολλά από αυτά συγκινούμε, σε κάποια από αυτά τρέχουν και κάποια δάκρυα από τα μάτια μου, άθελά μου, όσο σκληρή και αν είναι η καρδιά μου, όταν διαβάζω μερικά προβλήματα, μερικά θέματα, αλλά και μερικές ευαίσθητες τοποθετήσεις κάποιων ψυχών και βλέπω τον αγώνα και την ομορφιά της ψυχής κάποιων ανθρώπων, συγκινούμε και καταλαβαίνω και καθρεφτίζομαι και παραδειγματίζομαι και βοηθιέμαι. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτή την εκπομπή, αρχίζοντας, να περάσει λίγη ώρα έτσι με κάποιες ευχαριστίες σε εσάς, να ευχαριστήσω πολύ όλους εσάς που σας ξέρει ο Κύριος, να ευχαριστήσω πολύ τους πατέρες που ακούν και στα μοναστήρια, τους μοναχούς και τις μοναχές. Ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τους πατέρες του Αγίου Όρους που εδώ και λίγο καιρό ακούνε και αυτοί την Πυριακή Εκκλησία και προσεύχονται για όλη την Πυριακή Εκκλησία και για όλους τους εκκλησιαστικούς σταθμούς των Μητροπόλεων, αλλά προσεύχονται και ακούν και αυτή την εκπομπή και προσεύχονται και για αυτή την εκπομπή και με βοηθούν πάρα πολύ. Με βοηθούν πάρα πολύ με το παράδειγμά τους, με τον τρόπο τους, με τη σιωπή τους και με τα λόγια τους και με τα τηλέφωνά τους. Αυτοί κάθονται εκεί σε μια γωνιά, φαινομενικά δεν κάνουν τίποτα, αλλά εγώ να ξέρετε ότι μόνο που σκέφτομαι ότι υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι κρατούν ένα κουμποσκήνι και κάθονται ακίνητοι, προσιλωμένοι μπροστά στο Χριστό και προσεύχονται, για μένα αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Είναι, μπορώ να πω, συμπαραγωγή αυτής της εκπομπής. Όχι μόνο αυτή, και όλοι όσοι προσεύχονται και όλοι όσοι αγαπούν και εσύ
κάνεις εκπομπή Θείας Χάριτος, εκπέμπεις τη χάρη του Θεού. Και αν εμείς εδώ στην πόλη στεκόμαστε και μπορούμε και αρθρώνουμε και λέμε δύο λόγια φτωχά, αυτό οφείλεται στο ότι κάποιοι άνθρωποι σιωπούν απόλυτα και δεν λένε τίποτα, ενώ έχουν τόσα πολλά να πούν. Έχουν τόσες ωραίες εκπομπές να προσφέρουν και όμως εκουσίως θάβονται στη γη της ταπείνωσης για να ανθεί σε αυτό το λουλούδι της χάρης του Θεού που κάνει θαύματα και αρωματίζει τον κόσμο όλο. Είναι πολύ μεγάλη προσφορά των πατέρων, των μοναχών και των μοναζουσών, των ανθρώπων των αφιερωμένων στον Κύριο, που φαινομενικά δεν προσφέρουν αυτό που κάνουμε εμείς στον κόσμο, αλλά προσφέρουν κάτι πολύ σημαντικό. Σημαντικό, διότι είμαστε όλοι ένα σώμα. Ανήκουμε στο σώμα του Χριστού. Είμαστε μέλη του Αγίου Σώματος του Κυρίου, αδέρφια μεταξύ μας, ενωμένοι και αγαπημένοι. Με συγκινούν λοιπόν τα τηλέφωνα του Αγίου Όρους. Μάλιστα είναι κάποιος γέροντας ασκητής, ο οποίος σε κάθε εκπομπή, δεν ξέρω αν θα πάρει, αν έχει πάρει ακόμα, θα πάρει σε λίγο μάλλον, σε κάθε εκπομπή παίρνει τηλέφωνο και μου κάνει τα σχόλιά του, αυτά που ακούει. Έλα μου λέει, πάλι σ' άκουσα, πάλι σ' ακούω, να μιλάς λέει, να μιλάς, να τα λες στον κόσμο. Και με συγκινεί η αγάπη, με συγκινεί αυτή η έλλειψη ζήλιας, φθόνου, κακίας που μπορεί να μας βγει καμιά φορά μέσα σαν άνθρωποι, ως άνθρωποι που είμαστε. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να προκόβει κάποιος, να κάνει ένα βήμα μπροστά και ο αδελφός του, ο οποίος είναι ανώτερος από αυτόν, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των πατέρων που λέω, να χαίρεται με την προκοπή, τη μικρή προκοπή του αδερφού του και να του λέει καλά λόγια. Και χαίρεσαι και εσύ λες, κοίταξε, αυτή η φτασμένη σου δίνει το χέρι να προχωρήσεις. Αυτή η φτασμένη σου λένε λόγια αγάπης, σε τονώνουν, που θα έπρεπε να σου πούνε, αν ήταν αυστηρή και απόλυτα ειλικρινής, τι λες. Εδώ δεν μιλάω εγώ και μιλάς εσύ. Κάτσε στην άκρη. Δεν ξέρεις τι λες. Άγευστος πνευματικά, χωρίς να έχεις καπνιστεί καθόλου από τον αγώνα τον πνευματικό και από τη μάχη των πειρασμών, κάθεσαι και μιλάς. Κι όμως κάνουν αγάπη, έχουν ταπείνωση, έχουν καλοσύνη και βάζουν τον καλό λογισμό. Και προσεύχονται και αγαπούν και εύχονται για το καλό όλων μας και αυτής της εκπομπής και όλων ημών και για όλους εσάς που ακούτε. Ευχαριστώ ακόμα τους αδελφούς μας από το εξωτερικό. Είναι πολύ εντυπωσιακό ότι μου λένε ότι παίρνουν τηλέφωνο από την Αυστραλία, ιδιαίτερως τους αδελφούς μας από το Σικάγο, την Ορθόδοξη Κοινότητα, που έχουν σχέση με τα διάφορα μοναστήρια του γέροντος Εφραίμ, τους πιστούς, τους χριστιανούς της Ορθόδοξης αυτής κοινότητας, που παίρνουν τηλέφωνο και περιβάλλουν την εκπομπή. Και αυτό επίσης με συγκινεί και μας δίνει σε όλους δύναμη να προχωρήσουμε, και όλα αυτά τα λέμε για να καταλάβουμε αυτή τη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Είναι ωραίο να καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι μόνος. Όχι μόνο εγώ, και εσύ που τα ακούς. Δεν νιώθεις κάπως παράξενα αν τώρα που τα λέω συνειδητοποιήσεις ότι μαζί με σένα τώρα ακούνε και τόσοι άλλοι άνθρωποι, ότι εκπέμπουμε όλοι στο ίδιο μήκος κύματος, την ίδια συχνότητα. Και η συχνότητα δεν είναι 91,2 ή οπουδήποτε αλλού. Η συχνότητα είναι η αγάπη του Χριστού. Αυτή είναι η συχνότητα που μας ενώνει. Δεν μας ενώνει ένας σταθμός, επειδή ακριβώς υπάρχει ένας σταθμός και μόνο γι' αυτόν, αλλά είναι σταθμός του Χριστού. Ο Κύριος μας ενώνει και γι' αυτό τα λέμε αυτά που λέμε. Γι' αυτό ευχαριστούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Τους λέμε λοιπόν ότι έχουμε κοινή πίστη, κοινή αγάπη. Αγαπώ αυτόν που αγαπάτε. Και αγαπάτε αυτόν που και εγώ θέλω να αγαπήσω, τον Κύριο. Αυτό είναι που μας ενώνει. Μέσα στο αίμα μας, στις φλέβες μας, τρέχει το ίδιο αίμα. Πάμε στην ίδια εκκλησία. Και ας είσαι εσύ στο δικό σου το ναό και εγώ είμαι σε άλλο ναό, τα θυσιαστήρια όλα ενώνονται στο υπερουράνιο θυσιαστήριο του Κυρίου. Αυτό μας ενώνει. Και αυτό δημιουργεί αυτή την αίσθηση της ενότητας, της ασφάλειας της ψυχικής. Νιώθεις ότι είσαι σε μια ζεστή αγκαλιά, σε μια ραδιοφωνική παρέα, σε μια εκκλησιαστική παρέα, σε μια άγια συντροφιά, όπως έλεγε χαρακτηριστικά μια κυρία που πήρε τηλέφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ αυτούς που στέλνουν τα μηνύματα από τα φορτηγά που οδηγούν, άνθρωποι που ταξιδεύουν και μεταφέρουν τα διάφορα προϊόντα από το ένα μέρος της πόλης σε άλλες πόλεις και σε άλλα σημεία του κόσμου και ακούνε, λέει, στο ράδιο τις εκπομπές και ακούνε και αυτή την εκπομπή. Να τους πω λοιπόν ότι δεν ξεχνώ αυτά που μου έχουν πει, τα ονόματά τους, τα προβλήματά τους. Από το ταξί, ευχαριστώ πολύ, πήρα και τα βιβλία που μου στείλατε. Σας ευχαριστώ για το βιβλίο σας και να είστε άξια
για τον αγώνα που κάνετε. Ευχαριστώ πολύ το φίλο μου που με πήρε τηλέφωνο από το περίπτερο και λέει: Πάτρε, ακούω από το περίπτερό μου. Για σκεφτείτε, Άγιο Όρος, Αυστραλία, Σικάγο, περίπτερο, φορτηγό, ιερογραφείο. Ευχαριστώ τις αδελφές από το ιερογραφείο που ακούν και προσεύχονται, που ακούν και ετοιμάζουν τα άμφια των ιερέων από ένα ιερογραφείο. Δεν είναι συγκινητικό? Άνθρωποι που κάνουν ποικίλες δουλειές, διαφορετικές μεταξύ τους. Τι δουλειά τώρα έχει ένας φορτηγατζής, ένας περιπτεράς, μια ιεροράπτρια, ένας άλλος επιστήμονας, ένας μαθητής, ένας φτωχός και ένας πλούσιος. Διάφοροι άνθρωποι ακούνε. Είναι σημαντικά όλα αυτά που λέω? Όχι, δεν είναι πολύ σημαντικά. Καμία εκπομπή, τουλάχιστον αυτή, δεν είναι κάτι σημαντικό. Και να μην την ακούσει κανείς, δεν χάθηκε ο κόσμος. Η ζωή συνεχίζεται. Η χάρη του Θεού ενεργεί με πολλούς τρόπους και από το πουθενά. Μπορεί η χάρη του Θεού από το μηδέν, από το κενό, από το οποίο δημιουργήθηκε ο κόσμος ολόκληρος, από το χάος, από την ανυπαρξία, μπορεί ο Κύριος εκεί που κάθεται κάποιος να του στείλει έναν φωτεινό άγγελο, να του στείλει μια φωτεινή σκέψη, μια όμορφη απόφαση, ένα κύμα μετάνοιας, θείας χάρης, και να τον αλλάξει. Και να μην έχει ακούσει ποτέ καμία εκπομπή. Γιατί οι παλιοί πατέρες και οι ερημίτες και οι παππούδες μας στα χωριά και όσοι φυλάγαν τα πρόβατά τους στα βουνά είχαν ράδια να ακούνε παλιά? Όχι. Είχαν την ευλάβεια του Θεού. Είχαν την ταπείνωση, είχαν την αγάπη. Ένιωθαν τον Κύριο μέσα από τη φύση. Έβλεπαν τον ουρανό και σκέφτονταν τον Θεό. Έβλεπαν τα προβατάκια τους και θυμόντουσαν τον ποιμένα τον καλό, των προβάτων. Δεν αμφιβάλλω γι' αυτό. Η χάρη του Θεού ενεργεί με πολλούς τρόπους. Από το πουθενά, εκεί που κάθεσαι, μπορεί να αλλάξει η ζωή σου. Έτσι λοιπόν, και αυτή η εκπομπή είναι ένα τίποτα. Είναι ένα τίποτα μπροστά στην πανστενουργό χάρη του Κυρίου. Αλλά είναι και κάτι σημαντικό για κάποιους ανθρώπους. Διότι μέσα στο σχέδιο της αγάπης του Θεού και το σχέδιο της θείας πρόνοιας, του σχεδίου της θείας οικονομίας, η φροντίδα δηλαδή που έχει ο Θεός για το κάθε άνθρωπο χωριστά, μπορεί για κάποιον άνθρωπο και αυτός ο λόγος, ο μικρός, να είναι μια αφορμή κάτι να αλλάξει στη ζωή του. Κάπως να προβληματιστεί. Όχι εσύ. Εσύ μπορεί να έχεις αλλάξει ήδη. Να έχει γίνει κάτι άλλο στη ζωή σου, ένας μεγάλος σεισμός, ένα άγγιγμα μες στην καρδιά σου από το Θεό και άλλαξες. Πριν χρόνια, πριν λίγα, πριν πολλά χρόνια και απλώς τώρα ακούς από ευχαρίστηση. Κάποιος όμως μπορεί να ωφεληθεί από έναν απλό λόγο. Γι' αυτόν τον κάποιο. Έχει αξία αυτό που λέμε. Κατά τα άλλα είναι λόγια. Λόγια του αέρα. Λόγια που τα παίρνει ο αέρας και χάνονται. Λόγια που ελπίζουμε να τα πάρει και η πνοή του παρακλήτου και να μην χαθούν. Και να τα βάλει αυτά τα λόγια η χάρη του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά κάποιου και να κυοφορηθεί εκεί μέσα ο Κύριος. Να γεννηθεί ο Χριστός πάλι στην καρδιά σου. Ο Κύριος που ήδη υπάρχει και περιμένει την αφορμή να ξυπνήσει. Αυτό το μικρό λιονταράκι, λέει τον Κύριο, λέει σε μια προφητεία που περιμένει και ποιος θα τον ξυπνήσει. Και θα σηκωθεί ο Κύριος και θα δεις μέσα σου τη φλόγα που κρύβεις. Θα δεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και του βαπτίσματος που ήδη υπάρχει στις καρδιές όλων των βαπτισμένων χριστιανών, αλλά περιμένουν όλοι μια αφορμή. Κάτι να γίνει στη ζωή τους, αυτό το κλικ, αυτή η αλλαγή, αυτή η ρογμή, αυτός ο σεισμός, αυτή η άβρα η λεπτή, δεν ξέρω πώς θα έρθει στον καθένα, να αλλάξει κάτι στη ζωή μας. Αυτό λοιπόν γίνεται. Σιγά το πράγμα. Καλά μου το είπε κάποιος και με προσγείωσε. Αλλά για κάποιους ανθρώπους μπορεί να είναι ένας μικρός προβληματισμός. Ήρθε κάποιος να εξομολογηθεί και μου είπε κάτι στην εξομολόγηση. Του λέω: Πώς το σκέφτηκες αυτό? Πώς σου ήρθε και το λες? Μου λέει: Πριν μερικούς μήνες είχατε πει κάτι στην εκπομπή και την ώρα εκείνη εγώ αυτό το πράγμα σκεφτόμουν. Και εκείνη την ώρα με άγγιξε, αισθάνθηκα, λέει, κάτι μέσα μου, μετάνιωσα και σας το έγραψα. Και θέλω να σας το εξομολογηθώ. Το άκουσα τότε και δόθηκε αυτή η παρακίνηση. Αυτό λοιπόν είναι το περίεργο. Αυτό είναι το θαύμα που κάνει ο Θεός. Όπως και ένα άλλο που μια κυρία έλεγε ότι ο σύζυγός μου, λέει, δεν άκουγε ποτέ εκπομπές και τώρα, λέει, περιμένει να ακούσει. Ακούει. Ακούει τα λόγια αυτά. Εκεί που δεν άκουγε τίποτα. Δεν ήθελε να ακούει για την Εκκλησία, για τον Κύριο, για την πνευματική ζωή. Τώρα κάτι ακούει. Να λοιπόν, που μπορεί κάτι να γίνει από την προσευχή όλων σας και από την προσευχή όλων μας. Και με συγκίνησε πολύ το τηλέφωνο κάποιου από την Κύπρο που έψαχνε να με βρει. Με βρήκε. Δεν είναι και τόσο δύσκολο, απλώς δεν είναι και πάντοτε εύκολο. Και στο τηλέφωνο λοιπόν του λέω: Εγώ είμαι. Τι θέλετε? Και δεν ήθελε τίποτα. Και άρχισε να κλαίει.
έκλαιγε περίπου ένα μισή λεπτό, δύο λεπτά, αισθάνθηκα μηχανία. Του λέω, εμένα δεν θέλατε, λένε, τι με θέλετε. Δεν μπορώ να σας μιλήσω όλη τώρα, και άρχισε να κλαίει. Αισθανόμενος το βάρος του πόνου του, των προβλημάτων του, και μια κατάνοιξη από το Θεό, διότι κατάλαβε ότι εκπέμπουμε στην ίδια συχνότητα. Προσπαθούμε να πλησιάσουμε τον ίδιο Κύριο, να αγγίξει την καρδιά μας και να πάρει τα προβλήματά μας. Και όταν κάτι ψάχνεις να το βρεις, κάνεις αμά να το βρεις. Και όταν το βρεις, και είναι ένας ιερέας και αισθάνεσαι το δέος μπροστά στην ιεροσύνη, μπροστά στη χάρη του Θεού, μπροστά στον Κύριο όπως την πραγματικότητα ζητάς. Γιατί εκείνη την ώρα καταλαβαίνεις ότι δεν ψάχνεις έναν άνθρωπο, αλλά ψάχνεις τον ίδιο το Θεό να βρεις. Κάπου στη ζωή σου, αυτόν ψάχνεις. Κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να σε βοηθήσει, κανείς δεν έχει κάτι να σου προσφέρει, αν δεν έρθει η χάρη του Κυρίου που τα αλλάζει όλα. Όταν λοιπόν συναντήσεις αυτό το δέος, δεν μπορεί να μιλήσεις και αρχίσεις και κλαις. Και αλήθεια σας λέω, δεν είπαμε τίποτα. Κλείσαμε το τηλέφωνο και αυτός έκλαιγε, και εγώ έμεινα να απορώ τι ήθελε. Και κατάλαβα τι ήθελε. Ήθελε αυτόν που όταν τον συναντήσουμε θα αρχίσουμε να κλαίμε σαν τα μικρά παιδιά. Όχι πάντοτε από πόνο και από λύπη και από θλίψη και από στεναχώρια, αλλά το κλάμα της γέννησης, το κλάμα της αναγέννησης, ότι συναντάμε το Θεό, συναντάμε τη χάρη του Χριστού, μπροστά στην οποία ο άνθρωπος παραλύει και διαλύεται και λιώνουν τα κόκαλά του και μαλακώνει ολόκληρος και δεν μπορεί να αρθρώσει λέξη, παρά μόνο σιωπά. Στον παράδεισο λέει θα χαιρόμαστε, μπορεί και να κλαίμε, αλλά θα είναι τα δάκρυα της ευτυχίας, τα δάκρυα της μεγάλης χαράς, της μεγάλης απόλαυσης, που θα γεμίζουν την καρδιά μας απέραντη κατάνοιξη. Δεν θα είναι σίγουρα δάκρυα, ένθα ουκέστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός. Δεν θα είναι τέτοια. Θα είναι όμως δάκρυα ευγνωμοσύνης και χαράς, και μέσα σε αυτά τα δάκρυα θα λαμπυρίζει και θα ακτινοβολεί, σαν μέσα σε διαμάντια, η χάρη του Αγίου Πνεύματος, που θα μας ενώνει όλους μέσα στη χάρη του Θεού στον Παράδεισο. Εύχομαι λοιπόν για τα ονόματα που μου στέλνετε, για τις αρρώστιες. Όλα τα ονόματα που έχετε στείλει, οι περισσότεροι, είναι προβλήματα, αρρώστιες, διαζύγια, καρκινοπαθείς, προβλήματα, συκοφαντίες, πόλεμο από φίλους και από συγγενείς, από συνεργάτες στη δουλειά, θέματα τακτοποίησης, αποκατάστασης, προβλημάτων με τα παιδιά, δυσκολίες στα μαθήματα, κινητικά προβλήματα, παραλυσίες, όλο προβλήματα, όλο προβλήματα. Δεν υπάρχει κανείς που παίρνει στην Πειραϊκή Εκκλησία, λίγοι είναι αυτοί που θα πάρουν χωρίς να έχουν τίποτα να τους βασανίζει. Οι πιο πολλοί έχουν προβλήματα. Μήπως τελικά αυτό μας ενώνει? Μήπως τελικά γι' αυτό κολλήσαμε και δέσαμε και κάνουμε τις παρέα όλοι μαζί και ακούει ο ένας τον άλλον? Εγώ ακούω εσάς και εσείς ακούτε εμένα. Μήπως ο πόνος μας έχει ενώσει τελικά? Αυτό είναι το συνδετικό. Ο πόνος είναι γόνιμο σημείο συνάντησης. Είναι το σημείο που συναντάει ο άνθρωπος τον εαυτό του, τον αδερφό του και το Θεό του. Εκεί συναντάμε τον Κύριο, μέσα στον πόνο. Εκεί συναντιόμαστε και μεταξύ μας, μέσα στον πόνο. Και εγώ ξέρετε τι κάνω? Θαυμάζω. Θαυμάζω τον αγώνα σας. Θαυμάζω το σταυρό σας. Θαυμάζω πως λάμπει αυτός ο σταυρός. Θαυμάζω πως ματώνει αυτός ο σταυρός, αλλά και πως στεφανώνεται και πως φωτίζεται από τη χάρη του Θεού. Εγώ μοιάζω σαν να κάθομαι σε μια παραλία και κοιτάω εσάς που κολυμπάτε στο πέλαγος και παλεύετε με τα κύματα και ταλαιπωρείστε, γιατί σηκώνετε πολύ μεγάλο σταυρό. Πολλοί από εσάς σηκώνουν πολύ μεγάλο σταυρό, πολύ μεγάλο πόνο, πολύ έντονος πειρασμός, πολύ μεγάλη μάχη και πάλι στο μέτωπο, μέσα στο καμίνι των πειρασμών είστε πολλοί από εσάς. Και εγώ πραγματικά ασπάζομαι αυτές τις πληγές. Όπως ο Άγιος Κωνσταντίνος λέει, βρήκε τότε τους μάρτυρες από τους διωγμούς, τους πατέρες που ήταν στην Οικουμενική Σύνοδο, που ήταν τα μέλη τους χτυπημένα και ματωμένα και ακροτηριασμένα από τα μαρτύρια και από τις σφαγές, και πήγε και καταφυλούσε αυτά τα χέρια τα κομμένα, τις μύτες, τα αυτιά, τα χτυπημένα, τα μάτια τα βγαλμένα, τις πονεμένες αυτές υπάρξεις που για τον Κύριο πόνεσαν. Έτσι κι εγώ θέλω αυτά τα μέλη, τα πονεμένα της ψυχής σας, να τα ασπαστώ και να σκέφτομαι με δέος τι περνάτε, πόσο αντέχετε, πόσο συγκινείτε το Θεό να ξέρατε με τον αγώνα που κάνετε όλοι σας, και πόσο κάνετε το Θεό να σας θαυμάζει.
πόσο κάνετε τους αγγέλους να εκπλήσονται μαζί σας. Θες να έχεις θαυμαστές? Ήδη έχεις. Έχεις όλο τον ουράνιο κόσμο. Όταν αγωνίζεσαι, σε θαυμάζουν οι άνθρωποι, σε θαυμάζουν και οι άγγελοι, σε θαυμάζει και ο Θεός. Και εκπλήσεται. Αυτό που λέει, που είχα πει και την άλλη φορά, την ενσαρκή ζωή σου κατεπλάγησαν αγγέλων τάγματα. Την ενσαρκή ζωή σου. Ζεις με σάρκα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά η ζωή σου είναι αγγελική. Παλεύεις. Και γίνεσαι και εσύ ασκητής μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό και οι φιλότιμοι πατέρες, οι καλοί μοναχοί, οι ταπεινοί μοναχοί και οι μοναχές, όταν δουν κάποιον άνθρωπο στον κόσμο να παλεύει, στην πραγματικότητα συγκινούνται, φιλοτιμούνται και λένε: κοίτα να δεις, κοίτα βρε παιδί μου, αυτός έχει τα παιδιά του, τη γυναίκα του, τον άντρα της, η γυναίκα, τα έξοδά του, το σπίτι, το ένα, το άλλο, και κάνουν αγώνα και πάνε εκκλησία και νηστεύουν και προσεύχονται και εγκρατεύονται και αγαπούν και συγχωρούν και κάνουν ελεημοσύνες. Για δες, άνθρωποι στον κόσμο μας βάζουν τα γυαλιά. Εμείς είμαστε εγώ και ο εαυτός μου. Εγώ μπαίνω σπίτι μου, μπαίνω στο κελί μου, μπαίνω στο μοναστήρι μου, λέει, και έχω την ησυχία μου. Έχω αυτό που λέει ο πατήρ Παΐσιος, ήσυχο κεφάλι. Εγώ και ο εαυτός μου. Προσεύχομαι για τους άλλους. Αλλά άλλο να προσεύχομαι απερίσπαστα. Και άλλο να πρέπει συνέχεια να έχω το χέρι στη τσέπη, να δίνω λεφτά, συνέχεια να δίνω λεφτά, έξοδα τρελά, να τρέχω σε υποχρεώσεις. Πολλές ευθύνες. Πολλές ευθύνες. Λοιπόν, είστε πολύ μεγάλοι ασκητές. Είστε πολύ μεγάλοι αγωνιστές. Και ο Κύριος πραγματικά βλέπει πώς αγωνίζεστε, πώς αντέχετε. Κάντε υπομονή. Ας συνεχίσουμε με υπομονή τον αγώνα μας και να καταλάβουμε ότι ο αγώνας αυτός, ας το πω έτσι ομά, δεν θα σταματήσει ποτέ. Δεν είναι δηλαδή κάτι που το έχουμε τώρα και θα περάσει. Δεν είναι η ανεμοβλογιά, ας πούμε, που παθαίνει το παιδάκι, σου λες θα περάσουν 3-4 μέρες. Είναι παιδική ασθένεια, θα περάσει. Δεν ξαναπερνάμε. Η ανεμοβλογιά πέρασε. Όποιος την πέρασε, δεν την ξαναπερνάει. Δεν είναι ανεμοβλογιά. Ο πόνος στη ζωή είναι μόνιμη κατάσταση. Είναι η αναπνοή της ψυχής μας. Μέσα σε αυτόν τον πόνο θα μάθουμε να αφουγκραζόμαστε και να αγγίζουμε το Θεό. Μέσα σε αυτόν τον πόνο θα συναντήσουμε τον Χριστό. Δεν είναι επεισόδιο. Δεν είναι επεισοδιακή κατάσταση. Είναι η ζωή μας. Είναι ο τρόπος της ζωής μας. Είναι το εύκρατο κλίμα που θα νιώσεις τον Κύριο. Διότι δεν ζεις μες στον Παράδεισο. Που εκεί το κλίμα ήταν διαφορετικό. Εκεί ήταν μόνιμη άνοιξη. Διαρκές καλοκαιράκι. Όχι, τώρα δεν είμαστε στο καλοκαιράκι. Τώρα είμαστε στο χειμώνα. Στο χειμώνα του κόσμου. Στο χειμώνα των παθών, στα ξεροβόρια του διαβόλου που μας φυσά και θέλει να μας γκρεμίσει και θέλει να μας καταστρέψει, και πρέπει να πονέσουμε για να κάνουμε τον αγώνα να ξυπνήσει η ψυχή μας. Αλλιώς δεν γίνεται. Λοιπόν, τι θα κάνουμε? Προσευχή. Αυτό είναι το κλειδί. Προσευχή και πάλι προσευχή και πάλι προσευχή και πάλι προσευχή. Τρία πράγματα χρειάζεστε. Το λέγει και ρώτησα Γαβριλία. Τρία πράγματα χρειάζεστε, λέει, στη ζωή. Πέστε μας, λέει, και ρώτησα, ποια είναι τα τρία. Γράφουμε. Και λέει, γράφετε, γράψτε. Πάρτε μολύβι και χαρτί. Πρώτον, προσευχή. Δεύτερον, ναι, δεύτερον, προσευχή. Τρίτον, προσευχή. Αυτά τα τρία. Προσευχή χρειάζεται στη ζωή. Συνέχεια προσευχή. Για όλα τα πράγματα να έχουμε το νου μας στο Χριστό, να τον παρακαλάμε για όλα. Κύριε, το παιδί μου, βοήθησε με. Κύριε, βοήθησε με να βρω τα χρήματα που μου λείπουν. Κύριε, ελέησέ με. Κύριε, χάρισέ μου την υγεία μου. Κύριε, σε ευχαριστώ. Κύριε, σε παρακαλώ. Διαρκώς αυτό το πράγμα. Δοξολογία, ευχαριστία, ηκεσία, παράκληση, χαρά, κλάμα. Όλα αυτά στη ζωή συμπλέκονται και μας δίνουν την όμορφη αυτή εικόνα που θα μας χαρίσει ο Κύριος, με το φωτοστέφανο γύρω-γύρω, και το πρόσωπο μέσα στο φωτοστέφανο θα είναι, ναι, το δικό σου πρόσωπο. Εσύ θα είσαι. Ο Άγιος του μέλλοντος είσαι εσύ. Το ξέρεις? Είμαι κι εγώ. Μακάρι. Είμαστε οι Άγιοι του μέλλοντος. Έτσι μας βλέπει ο Χριστός. Είμαστε οι Άγιοι του μέλλοντος. Δεν ξέρω αν θα υπάρξουν αγιογράφοι να μας αγιογραφήσουν, αλλά εμείς είμαστε οι Άγιοι του μέλλοντος. Εμείς είμαστε. Έτσι θα γίνεις Άγιος. Μέσα από τον πόνο της ζωής. Και είναι πολύ ωραίο αυτό να το νιώθουμε και να χαιρόμαστε με τον αγώνα που κάνουμε και να μην γκρινιάζουμε, αλλά να λέμε: Κύριε, θα ανεβούμε την ανηφόρα. Όποια ανηφόρα και αν ανεβούμε, είναι πολύ μικρότερη από το δικό σου το Γολγοθά. Είναι πολύ μικρότερη η ανηφόρα μας, πιστέψτε το. Και ποτέ μη λέει κανείς σας αυτό που λένε κάποιοι, ότι τραβάω τα πάθη του Χριστού. Δεν κάνει να το λέμε αυτό. Δεν κάνει, γιατί δεν είναι αλήθεια. Δεν έχεις καταλάβει ποτέ τα πάθη του Κυρίου, γι' αυτό να μην το λες. Αν τα καταλάβεις και επιμένεις, πες το. Αλλά αν τα καταλάβεις, δεν υπάρχει περίπτωση να το ξαναπείς αυτό. Αν καταλάβεις τι θα πει πάθος Χριστού και πάθος δικό σου.
Δεν είναι. Άσε που τα δικά μας τα πάθη όλα είναι λόγω του εγωισμού μας και της κακής μας διάθεσης και της αρρωστημένης ψυχής και της υπερηφανίας μας. Ο Κύριος έπαθε ενώ ήταν αναμάρτητος. Δεν έπρεπε να περάσει τίποτα. Εμάς μας πρέπουν και άλλα. Αν το καλοσκεφτούμε, πολλά που περνάμε, αυτό που έλεγε κάποιος, το κεφάλι μου τα φταίει όλα και τα περνάω. Εντάξει, μην κάνουμε και τους μάρτυρες. Πολύ αέρα πήραμε. Αλλά είναι η φόρα του λόγου μερικές φορές. Πάντως όλα αυτά που λέω τόση ώρα δείχνουν αυτή την ενότητα. Την ενότητα της Εκκλησίας μας. Τι ωραία που είναι αυτή η κοινή αγάπη που έχουμε, αυτή η κοινή πίστη που έχουμε, το ότι δεν υπάρχουν ανώτεροι και κατώτεροι, το δεν υπάρχουν κάποιοι που διδάσκουν και άλλοι ακούνε, αλλά όλοι διδασκόμαστε από όλους, όλοι διακονούμε όλους και όλοι έχουμε κάτι να πάρουμε και να δώσουμε. Όλοι, όλοι, όλοι κάτι έχουν να δώσουν. Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς χάρισμα, χωρίς κάτι να προσφέρει στην Εκκλησία. Είμαστε συναθλούντες, σύμψυχοι, το εν φρονούντες, το εν, το ίδιο πράγμα δηλαδή σκεφτόμαστε. Αν τώρα ανοίξω το μυαλό σου, είμαι σίγουρος. Αν σου πω τώρα, το έκανα αυτό στα Ιεροσόλυμα. Ήταν εκεί τα παιδιά που είχα πάει μια φορά με μια ομάδα παιδιών και λέω μια μέρα θα ρωτάω το καθένα χωριστά να δω τι θα μου λέει. Μόνο ένας ξέφυγε από το κανόνα και είπε κάτι άλλο. Λοιπόν, θα τους λέω, πες μου τώρα ένα όνομα που σκέφτεσαι, γρήγορα. Πες μου ποιο όνομα έρχεται στο μυαλό σου. Ένα όνομα. Το πιο φοβερό όνομα. Και λέω, πες μου ένα όνομα. Ποιο όνομα σκέφτεσαι. Μου λέει, Θεός. Όνομα σου είπα, του λέω. Λέει, Χριστός. Μάλιστα. Άλλο παιδί. Πες μου ένα όνομα που σκέφτηκε στο μυαλό σου. Μου λέει, Ιησούς Χριστός. Όλοι αυτό σκέφτονταν. Μόνο ένας άλλος μου το ρώτησε, πες μου ένα όνομα και μου λέει, Πολυχρόνης. Του λέω, τι Πολυχρόνης, Χριστιανέ μου. Μου λέει, Πάτερ, το λέω επειδή προσεύχομαι, λέει, για ένα Πολυχρόνη. Α, εντάξει, λέω. Όταν αγαπάς, σκέφτεσαι και άλλα ονόματα και η αγάπη επιτρέπει να αφήσεις την προσευχή προς τον Κύριο και να σκεφτείς τον αδελφό σου. Διότι λένε, η αγάπη είναι ανώτερη. Όταν αγαπάς τον αδελφό σου, τον σκέφτεσαι και αυτόν, εντάξει. Αλλά γενικά, ήθελα να πω ότι σε όλους μας, σε όλον το μυαλό τώρα, στην καρδιά μας, αυτό δεν λέμε τώρα. Αν σας πω όλους να πείτε τώρα μια προσευχή, αυτή την προσευχή δεν θα πείτε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Ή θα πείτε κάτι παρεμφερές, Ιησού μου, Χριστέ μου, Θεέ μου. Κοιτάτε, αυτό που λέει το εν φρονούντες. Έχουμε το ίδιο φρόνημα. Το φρόνημά μας, το ήθος μας, η ψυχολογία μας, η σκέψη μας, η διάνοιά μας, όλοι σκεφτόμαστε το ίδιο πράγμα. Αυτό μας ενώνει. Ο Χριστός μας ενώνει. Ένας που δεν αγαπά τον Χριστό δεν ακούει αυτά πράγματα, δεν ανήκει σε αυτή την παρέα, δεν μπορεί να καταλάβει αυτά που λέμε, δεν μπορεί να συντονιστεί. Έχουμε κοινή αγάπη. Αγαπάμε τον ίδιο Κύριο. Κοινωνάμε τον ίδιο Κύριο. Προσδοκούμε την ίδια βασιλεία, την ουράνια βασιλεία. Εκεί που θα βρεθούμε κάποια στιγμή όλοι και θα χαιρόμαστε την παρουσία του Κυρίου. Λοιπόν, σε πολλά από αυτά που μου γράφετε, σε πολλά από αυτά που λέτε, που σας απασχολούν, που σας βασανίζουν, η λύση είναι αυτά τα τρία. Υπομονή, προσευχή και αγώνας συστηματικός. Αγώνας. Χωρίς συμβιβασμός, χωρίς σταματημό, χωρίς τέλος. Συνέχεια. Μέχρι το τέλος. Όχι μέχρι τελικής πτώσεως. Δεν υπάρχει πτώση. Υπάρχει μόνο ανάσταση. Το τέλος θα είναι η ανάσταση. Πτώσεις θα έχουμε σε αυτή τη ζωή. Στο τέλος θα αναστηθούμε. Στο τέλος η νίκη είναι βέβαια. Ξέρουμε δηλαδή ότι παλεύουμε με έναν πολύ ωραίο σκοπό, με μια φοβερή προοπτική, με μια λαμπρότητα στο τέλος, στο τούνελ, το βάθος του τούνελ υπάρχει πολύ φως. Υπάρχει φως. Και όταν είσαι κοντά στον Κύριο, νιώθεις το φως και μες στο τούνελ και φωταγωγείται όλο το τούνελ και δεν υπάρχει τούνελ. Δεν υπάρχει σκοτάδι. Παντού υπάρχει φως. Και κάνεις την πορεία της ζωής ολοφώτινη. Μέσα στους πειρασμούς βλέπεις φως. Να σας πω κάτι. Έχετε δει άνθρωπο χριστιανό ευτυχισμένο? Έχετε δει? Όποιον έχετε δει, ψάξτε να δείτε τη ζωή του. Έχει πολλά προβλήματα. Δεν υπάρχει άνθρωπος χριστιανός, ευτυχισμένος, καταξιωμένος, μακάριος, γαλήνιος, πνευματικός, χαριτωμένος, που να κάνει δυνατή προσευχή, που να κάνει θαύματα και δεν έχει περάσει πόνο. Δεν υπάρχει. Όλοι οι καταξιωμένοι και φτασμένοι χριστιανοί είναι οι πολύ πονεμένοι. Άρα λοιπόν, όταν και εσύ πονάς, όταν και εγώ πονώ, καλό δρόμο βαδίζουμε. Βαδίζουμε το δρόμο που φέρνει στο φως. Βαδίζουμε το δρόμο των Αγίων. Μη διαμαρτυρόμαστε. Προσευχή, υπομονή, αγώνας. Λοιπόν, καλά κάνετε και παίρνετε τηλέφωνο. Να παίρνετε τηλέφωνο στη Φίβη. Να παίρνετε τηλέφωνο στην κυρία Σοφία που σηκώνει τα τηλέφωνα και τις γραμμές. Δεν βρίσκεται σειρά, το ξέρω πολλές φορές, διότι
κοίτα ο πόνος των ανθρώπων. Παίρνετε τηλέφωνο και μιλάτε. Αυτό είναι άνθρωπος. Είναι, λέει άνθρωπος, είμαι, θέλω να πω τον πόνο μου. Όποιον και να βρω, κάπου να μιλήσω. Έστω και στην κοπέλα που σηκώνει τα τηλέφωνα, και ας μην είναι αυτός που ψάχνω. Εγώ πήρα, λέει, για τον μπάτερ. Δεν έχει σημασία. Βρήκες έναν άνθρωπο. Και αρχίζεις και λες τον πόνο σου. Και κρατάει το τηλέφωνο 3-4-5 λεπτά. Και παίρνουν κι άλλοι. Και δεν μπορεί να βρει σειρά. Να παίρνετε κι άλλη μέρα. Ο σταθμός είναι κάθε μέρα ανοιχτός. Και τα μηνύματα για την εκπομπή μπορεί να φτάνουν πάντα και μπορεί να λέτε αυτό που θέλετε. Όχι μόνο την ώρα της εκπομπής, και άλλες στιγμές. Στο 4118-602 και 4118-640. Και στο email που θα σας πει η Φίβη, που μπορείτε να γράψετε αναλυτικά όσα θέλετε. Όσες σελίδες θέλετε, ό,τι σας θέλετε να βγάλετε προς τα έξω, μια εμπειρία που θέλετε να μοιραστούμε, μια χαρά που θέλετε να μου πείτε, μια ερώτηση, μια απάντηση σε κάτι που κι εγώ λέω, έναν προβληματισμό, μια βοήθεια για την εκπομπή, κάποια παρατήρηση. Θα ήθελα επίσης να ξέρω, σήμερα είπαμε ότι η εκπομπή είναι λίγο πρακτική. Πρέπει να πούμε μερικά έτσι πρακτικά πράγματα. Αλλά δεν νομίζω να είναι και μόνο πρακτική. Διότι αυτά που λέμε αγγίζουν και τα πρακτικά, αλλά δεν μπορεί να ξεφύγεις από τον Κύριο. Γιατί αυτός μόνο, αν μπει μέσα στα πρακτικά, μας βοηθάει και λύνουμε και τα πρακτικά. Και όλα. Όλα τελικά είναι πρακτικά, γιατί όλα θέλουν πράξη. Και το πιο πρακτικό από όλα είναι να μην κάνεις τίποτα παρά μόνο να προσεύχεσαι. Μεγίστη πράξης. Εστίνει απραξία. Μην κάνεις τίποτα, κάνε προσευχή, να δεις πόσα πράγματα θα νιώθεις ότι κάνεις όταν κάνεις προσευχή. Λοιπόν, θα ήθελα να ξέρω ποιες εκπομπές θα θέλατε να ακουστούν πάλι, γιατί παίρνετε τηλέφωνο και ζητάτε και κουράζετε μερικές φορές το θέμα αυτό. Θέλετε να βρείτε την τάδε εκπομπή, θέλετε να ξανακούσετε αυτή, ή θέλετε να βρείτε πού θα τις βρείτε τις εκπομπές. Λοιπόν, ίσως κάποιες φορές να μπαίνουν κάποιες επαναλήψεις για κάποιες εκπομπές που ίσως κάποιους τους άγγιξαν λίγο περισσότερο και θέλουν να τις ξανακούσουν. Για τα παιδιά τους ή για το σύζυγό τους κλπ. Που και αυτό δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει αυτό. Ποιο δεν μ' αρέσει? Ακούς μια εκπομπή. Την εκπομπή δεν τη βάζουμε για να τη βάζεις τον άντρα σου να του κάνεις παρατηρήσεις. Εγώ δηλαδή δεν κάνω μια εκπομπή για να γίνω κακός με τους υπόλοιπους στην οικογένειά σας. Είχε μια φορά είχαμε κάνει την εκπομπή, αν θυμάστε, για τις βλασφημίες. Έλεγε μια γυναίκα, καλά που τα έπεσε αυτά. Λέει, του είπα το άντρα μου, έλα να ακούσεις, λέει, που στα σέρνει. Έλα να δεις τι λέει για σένα. Μα λέω, συγγνώμη, έτσι είπατε στον άνθρωπο? Και τι είπε, λέει, ο άνθρωπος? Ήρθε, λέει, και τα άκουσε και προβληματίστηκε. Ναι, λέει, αλλά δεν είναι αυτό. Η κάθε εκπομπή είναι για σένα. Για τον εαυτό σου. Δεν είναι για να κάνεις το διδάσκαλο στους άλλους με ύφος έτσι τέτοιο διδασκαλικό. Έλα να ακούσεις τι σου λέει. Κοίτα εσύ να ωφεληθείς. Κοίτα να ταπεινωθείς. Κοίτα να διορθωθείς και να βοηθήσεις και τον άλλον. Καλά κάνεις. Καλά κάνεις και το προτείνεις. Να βοηθηθεί και κάποιος. Αν νομίζεις ότι μπορεί να πάρει κάτι. Αλλά το ύφος μας να μην είναι αυτό. Ότι έλα εδώ, για σένα τα λέει αυτά. Άκου πως τα λέει. Όχι. Τα λέω και για σένα. Και πάνω απ' όλο το έχω πει. Τα λέω για μένα. Τα λέω για μένα. Είναι δικές μου σκέψεις αυτές. Δικοί μου προβληματισμοί. Από δικά μου λάθη και πάθη και παθήματα και ταλαιπωρίες. Και από ανθρώπους που με πλησίασαν και μοιραστήκαμε αυτά τα προβλήματα. Και σε καμία περίπτωση δεν είναι για να διδάξουν τους άλλους, να τους διορθώσουν, να αναμορφώσουν. Όχι. Δεν μου έχει ζητήσει κανείς να αλλάξω εγώ τον κόσμο. Δεν μου το έχει ζητήσει κανένας αυτό. Ο Κύριος δεν μου ζήτησε να αλλάξω τον κόσμο. Ζήτησε να αλλάξω την καρδιά μου. Μπες, λέει, στο ταμείο της προσευχής σου, μπες στο έσοδο του ποτηρίου, καθάρισέ το, τη δική σου την καρδιά, που απ' έξω μοιάζεις καλός και μέσα κρύβεις πολλά. Και τα ξέρεις πολύ καλά. Λοιπόν, κοίτα τον εαυτό σου και άσε τον αδερφό σου ήσυχο. Εγώ τώρα τι κάνω? Εγώ τώρα παραμιλάω. Και αυτό το παραμιλητό γίνεται εκπομπή. Και κάποιοι ακούνε το παραμιλητό κάποιου και προβληματίζονται. Αυτό είναι. Κοίτα να ωφεληθείς εσύ. Και μην κουράζεις τους άλλους με τα κηρύγματα. Τα κηρύγματα είναι πολύ κουραστικά. Ειδικά τα πιεστικά κηρύγματα. Ελάτε τώρα να ακούσουμε οπωσδήποτε ομιλία. Αν κάνεις θελήση, αν το Άγιο Πνεύμα τον αγγίξει και το θέλει η καρδιά του να ωφεληθεί, θα ωφεληθεί. Πέστε μου λοιπόν ποιες εκπομπές θα θέλετε να ακούσετε για τον εαυτό σας ή και για κάποιον αδερφό σας και φίλο σας, χωρίς όμως, επαναλαμβάνω, να τον πιέσετε και να τον ενοχλήσετε. Και επίσης, ποια θέματα θα σας ενδιέφεραν να συζητήσουμε, κάποια θέματα. Με συγκίνησε βέβαια κάποιες ψυχές από την Κύπρο που μου λένε ότι, πάτερ, δύο ψυχές που ξέρουν, λέει, θα ήθελα να σας ρωτήσω μερικά πράγματα, αλλά αυτά, λέει, λύνονται και μέσα στις εκπομπές σας. Και εκεί που ετοιμαζόμαστε να σας γράψουμε, λέει, τις απορίες μας για κάποιο θέμα,
κάτι θα λυθεί στην επόμενη εκπομπή, κάτι στη μεθεπόμενη, λύνονται. Παρ' όλα αυτά, δεν θα με πείραζε, θα με βοηθούσε ίσως να δω ποια πράγματα απασχολούν, ποια θέματα απασχολούν τους ανθρώπους. Τι θα θέλατε να συζητάμε, εκτός από αυτά που λέω εγώ, για το μέλλον. Υπάρχουν διάφορα γούστα, ξέρετε. Υπάρχουν διάφορα γούστα, πρέπει να τα σεβόμαστε όλα. Μου λέει κάποιος, έτσι, έτσι, πάντα λέει να λες μόνο πνευματικά. Μην κατεβάζεις το επίπεδο. Άλλος μου λέει, μην μιλάς δύσκολα, να μιλάς πιο απλά. Άλλος λέει, να ανεβάζεις πιο, να λες πιο πολύπλοκες έννοιες, όχι τόσο απλοϊκά. Ο καθένας κάτι ζητάει. Ο καθένας εκπέμπει και σε μια εσωτερική δική του συχνότητα και αντοχή. Είναι και διαφορετικό το επίπεδο των γνώσεων. Έτσι. Διαφορετικό μια οικογένεια, ένα ζευγάρι που έχει τελειώσει, ας πούμε, το λύκειο. Άλλοι έχουν τελειώσει μόνο το δημοτικό. Άλλοι έχουν πάει στο πανεπιστήμιο. Πρέπει να σεβόμαστε. Πρέπει να καταλαβαίνουμε. Και να έχουμε και την ευαισθησία αυτή να σκεφτόμαστε και σε ποιους απευθυνόμαστε και τι αγγίζει τον καθένα που απευθυνόμαστε. Γι' αυτό παρακαλάμε το Θεό και το Πανάγιο Πνεύμα και λέμε, Κύριε, πάρε το στόμα μου, πάρε την ψυχή μου, το μυαλό μου, την καρδιά μου και εσύ που ξέρεις πού φτάνει αυτός ο ήχος, βγάλε και τον κατάλληλο ήχο από μέσα μου. Να πω αυτά που θα τέριαζαν σε κάποιους. Στην αρχή δεν ήξερα ποιοι ακούν την εκπομπή. Νόμιζα ότι ακούνε μόνο μεγάλης ηλικίας άνθρωποι. Μεγάλης ηλικίας. Μετά όμως άρχισαν να έρχονται τηλέφωνα από νέους ανθρώπους, από νέα ζευγάρια, από εδώ, από εκεί, από το Ναύπλιο, από το Πέραμα, από την Παλίνη, από τη Λιβαδιά, από τη Θήβα, από την Ρόδο, από διάφορα μέρη που είναι και νέοι άνθρωποι. Και μου λένε και εμείς ακούμε και προβληματιζόμαστε με τα δικά σου. Όταν μιλάς λοιπόν σε νέους, πρέπει να μιλάς αλλιώς. Όταν μιλάς σε μια γιαγιούλα, θα μιλήσεις αλλιώς. Όταν σε ακούει και ένας ασκητής, πρέπει να μιλήσεις αλλιώς. Όταν όμως σ' ακούνε ταυτόχρονα όλοι αυτοί, για γυναίκες και άντρες και παιδιά και μεγάλοι κλπ. Ποικίλο ακροατήριο, ποικίλο ακροατήριο, τότε πώς να μιλήσεις. Υπάρχει απάντηση. Αλλά ποιος να μπορέσει να το κάνει αυτό. Όταν έχεις ποικίλο ακροατήριο, να μιλάς όπως μιλάει ο Κύριος. Που είχε και αυτός ποικίλο ακροατήριο και μίλαγε και ήταν μπροστά του και παππούδες και γιαγιάδες και παιδάκια και νήπια και φώναζαν το Οσανά. Και κούναγαν τα βαΐα των κλάδων, τα της νίκης σύμβολα φέροντες. Λοιπόν, αυτό είναι ο λόγος του Κυρίου, ο λόγος του Ευαγγελίου, ο λόγος που αγγίζει τις καρδιές μας, κατά παράδοξο τρόπο, αγγίζει όλους. Σαν τα παραμύθια που έλεγαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες παλιά στα χωριά, δίπλα στο τζάκι, και μίλαγε ο παππούς και ακούγαν όλοι. Και κανείς δεν γέλαγε και κανείς δεν κορόιδευε. Και κανείς δεν έλεγε αυτά είναι μεγαλίστικα, ούτε έλεγε ότι αυτά είναι παιδικά. Τι είναι, είναι αληθινά. Και όταν είναι αληθινό κάτι, δεν έχει ηλικία. Και όταν είναι αληθινό και έχει μέσα του αλήθεια, απευθύνεται σε όλες τις καρδιές. Και το παίρνει ο Θεός και το μετατρέπει στον καθένα ό,τι έχει ανάγκη. Και το καταλαβαίνουν. Ακόμα και οι μοναχοί και οι μοναχές, ακόμα και οι γιαγιάδες και οι παππούδες, ακόμα και τα μικρά παιδιά. Ναι, το λέω και για σένα, που μου πες για το παιδάκι σου, ότι τ' άκουσε. Και σου είπε, μαμά, αυτό που λέει τώρα αυτή η εκπομπή τα καταλαβαίνω. Και ένα μικρό παιδί τα κατάλαβε. Και κατάλαβε κάποιες ιστορίες που έλεγα. Και χάρηκα και λέω, κοίτα να δεις. Και ένας μικρός, και ένα μικρό κοριτσάκι, και ένα μικρό αγοράκι, ακούει τώρα την εκπομπή, μαζί με τη γιαγιά που είναι στο γυροκομείο, και την άλλη, την αδελφή που είναι στο ιερογραφείο και τον ασκητή που είναι στο ασκητήριο. Ακούμε όλοι και καταλαβαίνόμαστε. Άλλοι θέλουν θέματα πρακτικά, άλλοι θέλουν πνευματικά, άλλοι θέλουν αγιογραφικά, άλλοι παιδαγωγικά. Όλοι όμως θέλουν θέματα που την καταλαβαίνω καρδιακά, που να αγγίζουν την καρδιά μας. Και άλλωστε το λέει η εκπομπή, έτσι θέλει να είναι, μια εκπομπή που θέλει να μοιάζει, θέλει να μοιάζει με προσευχή. Και γιατί λέω να μοιάζει, γιατί δεν μπορεί να είναι. Όταν κάνεις προσευχή, δεν μπορεί να ακούς εκπομπή. Πρέπει να σταματάς το άκουσμα, να κλείνεις την εκπομπή και να κάνεις προσευχή. Αλλά θέλει να μοιάζει, σαν την προσευχή. Διότι και η προσευχή φέρνει γαλήνη στην ψυχή, διότι και η προσευχή ανεβάζει την ψυχή στο Θεό, διότι και η προσευχή σε κάνει να θυμάσαι την ομορφιά της φύσης σου, την αξιοπρέπεια της καταγωγής σου, την προέλευσή σου και το σκοπό σου. Σε κάνει να σκέφτεσαι το Θεό, από πού ξεκίνησες και πού θα καταλήξεις. Και αυτό κάνει, θέλει να κάνει και αυτή η εκπομπή. Να μας θυμίζει τον Κύριο, να μας θυμίζει την αιωνιότητα, να μας θυμίζει τη βασιλεία Του. Γι' αυτό λοιπόν είναι μια εκπομπή που θέλει να μοιάζει με προσευχή και πρέπει να αγγίζει τις καρδιές.
όχι τόσο τον εγκέφαλό μας, όσο την καρδιά μας. Με έπιασε όμως πριν λίγες μέρες κάποιος κύριος που είναι και ακουρατής σε μια εκκλησία, με πιάνει και μου λέει: «Πάτερ, να σου πω κάτι. Πες και τίποτα πρακτικό. Πες μας και τίποτα πρακτικό», λέει, «γιατί έχουμε μεγάλη άγνοια, να το ξέρεις», λέει. «Μην νομίζεις ότι μιλάς και όλοι καταλαβαίνουν πνευματικά νοήματα υψηλά και λοιπά, υψηλά πράγματα και θεολογικά. Εμείς δεν ξέρουμε μερικές φορές», μου λέει, «πάντερ, ούτε το α. Αν», λέει, «μας υπολογίζεις και μας σκέφτεσαι και εμάς και θες να σου πω τη γνώμη μου και σε ενδιαφέρει, πες και τίποτα για το α». «Κοίταξε να δεις», του λέω, «δεν το δέχομαι απόλυτα αυτό που λες. Όλοι οι άνθρωποι κάνουν τον αγώνα του. Και εγώ ξέρω ότι ακούνε και άνθρωποι πολύ πνευματικοί. Και υπάρχουν άνθρωποι όντως που έχουν να κάνει αγώνα στην πνευματική ζωή, έχουν προχωρήσει, έχουν ανέβει χρόνια τώρα. Και έχει γίνει η ψυχή τους, όπως είχαμε πει, γίνεται το τριμμένο κομποσκήνι, που είναι χρησιμοποιημένο, το βλέπεις και λες πόσα χρόνια το έχεις αυτό το κομποσκήνι, φαίνεται, δουλεμένη κόμπη. Έτσι υπάρχουν πολλές ψυχές που κάνουν αγώνα. Πρέπει όμως να πούμε και μερικά πράγματα εναρκτήρια μερικές φορές. Γιατί όλα όσα λέμε και όσα κάνουμε στην εκκλησιαστική ζωή δείχνουν ακριβώς το ήθος μας, την ποιότητα της ψυχής μας. Δείχνουν πόσο έχουμε καλλιεργηθεί μέσα στην εκκλησία και δείχνουν τι έχουμε μαζέψει τόσα χρόνια μέσα στην ψυχή μας. Πραγματικά αυτό που μου είπε αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ σημαντικό. Κάνουμε αγώνα πολλά χρόνια μέσα στην εκκλησία, αλλά μερικά στοιχειώδη, μερικά πρακτικά πραγματάκια, μερικές φορές μας ξεφεύγουν. Και το ρώτησα τότε, δηλαδή του λέω: «Τι θες να...» Δηλαδή, «Τι να πω?» Μου λέει: «Μην γελάσεις», λέει, «με αυτό που θα σου πω. Δηλαδή, απλό θα σου πω ένα πράγμα. Πες μας», λέει, «πώς μπαίνουμε στην εκκλησία. Πώς να μπαίνουμε. Πώς να καθόμαστε. Τι κάνουμε στην εκκλησία. Πότε το ένα, πότε κάνουμε το σταυρό μας. Πώς φερόμαστε, πού κοιτάμε. Διάφορα πρακτικά πραγματάκια. Πώς πάμε ένα προσκύνημα», λέει. Όποτε μου λέει: «Έχω πάει προσκυνήματα, έχω πάει εκδρομές με την ενορία εδώ εκεί», όλο σκανδαλίζομαι. Τσακωνόμαστε, παρεξηγούμαστε. Τι γίνεται. Και χριστιανοί άνθρωποι είμαστε, λέει, όλοι. Πώς γινόμαστε έτσι. Και λέω: «Να το, αυτό που είπα, είδατε. Πνευματικοί άνθρωποι καλλιεργημένοι χρόνια στην εκκλησία και σε ένα προσκύνημα τα χαλάμε όλα. Σε μια επίσκεψη πνευματική τα διαλύουμε όλα. Και δείχνουμε τι μαζέψαμε τόσα χρόνια στην κυψέλη της ψυχής μας. Αν έχουμε μέλι μέσα μας ή κάτι άλλο. Και πραγματικά δεν ωφελούμαστε, ενώ θα μπορούσαμε να ωφεληθούμε από εκεί που πήγαμε, γυρίζουμε σκανδαλισμένοι, τσακωμένοι. Και να τώρα και η κυρία που είχε πάρει τηλέφωνο και έλεγε ότι πήγα μια εκδρομή κάπου και κατασκανδαλίστηκα με αυτά που είδα, με τους προσκυνητές, αυτά που λέγανε, αυτά που κάνανε. Μερικά πράγματα. Ναι, θέλουμε όλη μια διόρθωση. Και δεν είναι ασήμαντα αυτά τα απλά. Δεν είναι λεπτομεριακά. Έτσι. Άλλο περιδεής λογισμός, αρρωστημένη αιμονή σε κάτι λεπτομεριακό που κολλάει κάπου το μυαλό σου, και άλλο η λεπτομέρεια. Άλλωστε το λένε, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Η λεπτομέρεια δεν είναι ασήμαντο πράγμα. Σε ένα ολόλευκο σεντόνι, μια μικρή κοιλίδα από καφέ, ελάχιστη κοιλίδα, δεν είναι λεπτομέρεια. Το σεντόνι δεν είναι πλέον λευκό, είναι ένα σεντόνι λεκιασμένο, έχει λεκέ. Και ας είναι πολύ μικρός ο λεκές. Σε έναν ωραιότατο περίπατο που θα κάνεις με το σύζυγό σου, με τα παιδιά σου, ο ωραιότατος περίπατός σου μπορεί να χαλάσει από ένα μικρό, πολύ μικρό χαλικάκι που θα είναι μέσα στο παπούτσι σου. Σου χαλάει το πιο ωραίο περίπατο. Περπατάς, αλλά αυτό σε ενοχλεί. Ώσπου να σκύψεις και να το τεινάξεις το παπούτσι, επιτέλους να πεις: «Ησύχασα». Και σου λέει άλλος: «Τι ήταν, ρε παιδί μου, και κάνεις έτσι?» «Να, αυτό, πού το, δεν το βλέπω». «Ε, ναι, αυτό που δεν βλέπεις. Αυτό που δεν βλέπεις. Το οποίο όμως υπήρχε. Μια σήμαντη λεπτομέρεια που μου χάλασε όλο τον περίπατο». Έτσι λοιπόν, είναι μερικά πράγματα που φαίνονται ασήμαντα στην πνευματική ζωή. Δεν είναι όμως ασήμαντα. Δείχνουν και μια ποιότητα, ένα ήθος, μια καλλιέργεια, μια πνευματικότητα που βγαίνει. Δηλαδή, πώς πάμε σε ένα προσκύνημα, πώς ετοιμαζόμαστε, τι ζητάμε, πώς φερόμαστε, πώς στεκόμαστε, πώς μιλάμε με τους άλλους εκεί που πάμε, πώς δίνουμε τα ονόματα, πώς ανάβουμε τα κεριά, πώς καθόμαστε, σε ποια πλευρά, πώς φερόμαστε, αν ψάλουμε. Δηλαδή, κυρίως η στάση μας μέσα, αυτός ο άνθρωπος, αυτό το ερώτημα μου έκανε, μέσα στο ναό. Μέσα στο ναό, και είτε στο δικό μας το ναό, είτε σε ναό που θα πάμε σε ένα προσκύνημα, είτε σε κάποιο γειτονικό ναό, σε μια άλλη ενορία που θα χρειαστεί να πάμε για κάποιο λόγο, σε ένα μνημόσυνο, σε κάποια επίσκεψη, για κάποιο λόγο, για το γάμο και όλα αυτά. Μερικά πρακτικά άλλη πραγματάκια. Αν θέλετε, να πούμε μερικά πράγματα. Δεν είναι κακό, νομίζω. Το έχω ζήσει κι εγώ αυτό. Άνθρωποι που θα μπορούσαν πολύ να ωφεληθούν, δεν ωφελούνται. Σκανδαλίζουν και σκανδαλίζονται. Και τσάπα και τα λεφτά που δίνουν και γυρίζουν
συγχυσμένοι στο τέλος ή χαρούμενοι με το δικό τους τρόπο. Χαρήκανε επειδή κάνανε το δικό τους και το ευχαριστηθήκανε. Πήγα εκεί, έκανα πάλι τον καυγά μου. Αυτή είναι για μένα η ζωή μου, να πηγαίνω να τσακώνομαι, να πηγαίνω να ζητάω αυτά που θέλω. Λοιπόν, κοιτάξτε, νομίζω ότι καταρχήν όπου πάμε και ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε ταπεινά. Να το κάνουμε με την αίσθηση ότι δεν αξίζουμε να πάμε. Δεν το έχουμε, δεν είναι δικαίωμά μας. Μην αποκτήσουμε αυτό που λένε οι Άγιοι δικαίωμα. Δηλαδή την αίσθηση ότι το δικαιούμαι, μου πρέπει, μου αξίζει να πάω εκεί. Το θέλω και έχω και τα χρήματα και εννοείται θα πάω. Όχι, το να πας είναι ένα προσκύνημα. Μιλάω τώρα για το προσκύνημα, αλλά και το να μπεις μέσα στο ναό της ενορίας σου και λοιπά είναι μια τιμή που σου κάνει ο Θεός. Δεν σου αξίζει. Δεν είναι κάτι που σου αξίζει, που το δικαιούσε. Είναι δώρο του Θεού. Έλεγε κάποιος για παράδειγμα ότι το να πάει κανείς στα Ιεροσόλυμα δεν είναι ότι το αποφάσισες εσύ και πήγες. Δεν είναι πότε θα το αποφασίσεις, αλλά πότε θα το αποφασίσει ο Θεός να πας. Είναι μερικοί που θέλουν και κάτι γίνεται και δείχνει ο Θεός ότι παιδί μου δεν ήθελα τώρα να πας, θα πας μια άλλη φορά. Μου έκανε εντύπωση που ένας γνωστός μου είχε ετοιμάσει τις βαλίτσες του τα πάντα για να έρθει στα Ιεροσόλυμα και την παραμονή τον πιάνει ξαφνικά ένας πυρετός, υψηλός πυρετός και ματαιώθηκαν τα πάντα. Εισιτήρια, θέσεις κλπ. Βαλίτσες, μέσα του το είχε τόσο σίγουρο. Και ένας άλλος στη θέση του δεν είχε βρει θέση. Γιατί λέει, έχετε θέση, λέει, όχι, γιατί ήταν αυτός που ήταν να έρθει. Ξαφνικά παθαίνει ένα πυρετό, κενώνεται η θέση και έρχεται ο άλλος. Οπότε έχει τελείως ξεγράψει ότι θα πάει. Γιατί του είχαν πει, δεν υπάρχουν θέσεις. Καμία θέση. Να λοιπόν, ο Θεός επέτρεψε κάποιος να μην έρθει και τελικά ο άλλος ήρθε. Στο παραπέντε, από το πουθενά, βρέθηκε μια θέση. Ήθελε ο Θεός. Λοιπόν, το ότι πας κάπου, σε ένα άγιο χώρο, στο Άγιο Όρος, στην Τίνο, σε ένα προσκύνημα, στις εκκλησίες της Παναγίας, προσκυνήματα παντού, στον Άγιο Νεκτάριο, στην Παναγία τη Μαλεβή, στην Κύπρο, στην Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, παντού, παντού, στα νησιά, όπου και να πας, στην Κέρκυρα, στη Ζάκυνθο, παντού, σημαίνει ότι σε αξιώνει ο Θεός να πας. Λοιπόν, κάτσε φιλότιμα και πες, Χριστέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνεις, για το δώρο που μου δίνεις, που είμαι υγιής, που μπορώ να και περπατάω, που μπορώ και έχω την άνεση την οικονομική να πάρω αυτό το εισιτήριο να πάω και είμαι στα καλά μου και μπορώ και μετακινούμε. Σε ευχαριστώ. Το ξεκίνημα είναι πολύ σημαντικό. Να καταλάβουμε δηλαδή ότι είμαστε ανάξιοι, όχι απλώς να πάμε. Ξέρετε τι μου έλεγε κάποια μοναχή, ηλικιωμένη κάποτε. Είμαι ανάξιοι όχι απλώς να πάω, αλλά και να δώσει φωτογραφία, μου λέει. Για παράδειγμα τον Πανάγιο Τάφο. Για να δώσει φωτογραφία το ναό. Είμαι ανάξιος, πόσο μάλλον να μπω μέσα. Είναι μεγάλη τιμή αυτό. Είναι μεγάλη τιμή το ότι πλησιάζεις τόσο πολύ τα Άγια και τα Ιερά της πίστεως, εκεί που φανερώνεται ο Κύριος, εκεί που κάνει αισθητή και φανερεί τόσο πολύ και έντονα την παρουσία Του. Όταν έτσι ξεκινήσεις, ταπεινά, προσγειωμένα, χωρίς παρησία, χωρίς θάρρος, χωρίς θράσος, όλη σου η συμπεριφορά μετά θα ρυθμιστεί από αυτή την αίσθηση της ευγνωμοσύνης προς το Θεό και το δώρο που σου κάνει. Έτσι. Μετά προσέχουμε νομίζω να πάμε με κάποιους ανθρώπους που ξέρουμε ότι θα ωφεληθούμε. Δεν πας με οποιοδήποτε γκρουπ. Είναι λέει το καπί της γειτονιάς μου και πάνε εκεί πέρα και βλέπεις ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν όλο το χρόνο καμία σχέση με την Εκκλησία. Μιλάνε όπως θέλουν, λένε ό,τι θέλουν, ντύνονται όπως να είναι, τα ενδιαφέροντά τους είναι διαφορετικά, γελάνε με το παραμικρό, λένε αστεία, πειράγματα, υπονοούμενα, πονηριές. Δεν μπορεί να λες, θα πάω με αυτούς τους ανθρώπους εκδρομή να ωφεληθώ. Διαλέγεις. Διαλέγεις με ποιους πας, όχι για να κάνεις τον έξυπνο, αλλά επειδή νιώθεις ότι είσαι ανάξιος και ανίκανος να βοηθηθείς μόνος σου, λες να βρω μια καλή παρέα, να ωφεληθώ. Υπάρχουν πολλοί που λένε, Πάτερ, θέλω να πάω με ιερείς, θέλω να πάω με μια παρέα με το πνευματικό που έχει μερικά πνευματικά παιδιά που θα ξέρω ότι πάμε να ωφεληθούμε. Πάμε να πάρουμε ωραία πράγματα στην ψυχή μας εκεί, σε ένα προσκύνημα. Ή στην εκκλησία που θα πάμε, θα πάμε σε ένα χώρο που ξέρουμε θα ωφεληθούμε. Όχι εκεί που ακούμε ότι γίνονται, σκανδαλίζεται ο κόσμος, γίνονται φωνές, τσακωμοί, φασαρίες κλπ. Με αυτό δεν εννοώ ότι θα φύγουμε από την ενορία μας, αυτό θα το εξηγήσουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω τώρα ότι το περιβάλλον που θα πάμε και η παρέα που θα έχουμε, κυρίως σε ένα προσκύνημα, να είναι παρέα κατάλληλη να μας βοηθήσει, να μας ανεβάσει, να περάσουμε καλά. Άτομα που ταιριάζουν μαζί μας, με μια όμορφη πνευματικότητα και γνωρίζουμε ότι ταιριάζουμε και μπορούμε να συνυπάρξουμε αυτές τις λίγες μέρες. Το άλλο το βασικό να καταλάβουμε ότι όταν πάμε κάπου δεν είμαστε εμείς το κέντρο της παρέας και δεν αναστατώνουμε τον κόσμο όλο. Δηλαδή δεν πάμε κάπου για να
κάνουμε αισθητή την παρουσία μας. Πάμε κάπου για να περιορίσω λίγο το εγώ μου και να βρω το Θεό μου. Να μην φανώ εγώ για να φανερωθεί η χάρη του Θεού. Δεν πάω εκεί για να ακουστώ. Δεν πάω εκεί για να πω τα δικά μου, να πω ιστορίες, έστω και πνευματικές. Να ζητάω το λόγο, να κάνω τον έξυπνο, να πετάγομαι. Όχι, πάω στην άκρη μου. Πάω στην άκρη να ωφεληθώ, εκτός κι αν είναι το διακόνημά μου αυτό. Να μιλήσω, να κηρύξω, να διδάξω, να πω ιστορίες, να ψάλω, να συντονίσω. Δεν πάω να κάνω το συντονιστή. Πάω να συντονιστώ εγώ με την εκπομπή και με τη χάρη του Θεού. Να δω ο Θεός τι θέλει από μένα σε αυτήν την εκδρομή να πάρω, σε αυτό το προσκύνημα. Να μην αναστατώσω τον κόσμο όλο. Μακάρι, μακάρι και αξιοζήλευτοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, τους βλέπω μερικούς, που όταν πάνε σε κάποιο προσκύνημα ή γενικά όπου και να πάνε, σε εκκλησία πάνε, σε ομιλία πάνε, σε κήρυγμα πάνε, σε οποιαδήποτε εκδήλωση πνευματική, δεν ακούγονται, δεν θέλουν να φαίνονται, δεν θέλουν να γίνουν το επίκεντρο της παρέας όλης. Γιατί όλα αυτά κρύβουν εγωισμό. Είναι πολύ σημαντικά. Αυτά τα πραγματάκια φαίνονται μικρά και ασήμαντα, αλλά αυτά τα μικρά και ασήμαντα ομορφαίνουν ή κάνουν και πιο δύσκολη τη ζωή μας. Και στα σπίτια ακόμα το βλέπετε. Αυτό πάτε μια επίσκεψη. Ποιοι άνθρωποι όταν θα έρθουν σπίτι σας επίσκεψη είναι πιο αγαπητοί. Ποιους θέλετε να ξανακαλέσετε και ποιους λέτε Χριστέ μου πότε θα φύγουν με το καλό. Και τι σας λένε, θέλετε κι εσείς να κοιμηθείτε και εσείς λέτε, καλά καθίστε, δεν πειράζει. Και μέσα σας λέτε, μακάρι να φεύγανε. Δεν είναι αυτό το ωραίο. Γιατί το λέτε? Γιατί ο άλλος βγάζει έναν εγωισμό, βγάζει κάτι παράξενο, βγάζει κάτι που σε κουράζει στην ψυχή σου. Λοιπόν, είναι ωραίο να είμαστε διακριτικοί, το πέρασμά μας να είναι αθέατο πέρασμα σε κάθε τέτοιο προσκύνημα, σε κάθε τέτοια επίσκεψη, σε πνευματικούς αδελφούς, σε ομιλίες, στο ναό της γειτονιάς μας, στην ενορία μας. Και κοιτάω τώρα το ρολόι ότι πέρασε τόση ώρα και ήθελα τόσα άλλα να πω και δεν πρόλαβα να τα πω. Αλλά κατάλαβα ότι κάναμε μια αρχή. Κατάλαβα ότι κάναμε μια αρχή για να πούμε μερικά πράγματα, αν θέλετε. Τέτοια πρακτικά που θα μας βοηθήσουν ίσως και στην καθημερινή μας ζωή. Να πάρουμε ένα τέτοιο πνεύμα και ένα τέτοιο ήθος. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο καθένας θα ακούσει και θα ακολουθήσει κυρίως τις πνευματικές συμβουλές του πνευματικού του. Κανένας δεν αντικαθιστά το πνευματικό του άλλου και κανένας δεν δημιουργεί δικό του ήθος στους άλλους. Όταν όμως μιλάμε για γενικά πράγματα που αφορούν όλους και δεν νομίζω να υπάρχουν αντιρρήσεις και διαφωνίες στα θέματα αυτά, τα γενικού ενδιαφέροντος θέματα, μπορούμε να ακούσουμε και να ωφεληθούμε και να πάρουμε κάτι καλό. Αν όμως στη δική μας ενορία, στο δικό μας πνευματικό, στη δική μας παρέα, στη δική μας συντροφιά ισχύει κάτι άλλο από αυτά που θα ακούσουμε, θα κάνουμε αυτό που λέει η δική μας συνείδηση και η δική μας συντροφιά, η δική μας ενορία. Να ευχαριστήσω πολύ σε αυτό το σημείο αυτούς που βοηθούν την εκπομπή αυτή να φτάσει καθαρά στα αυτιά σας με πολύ φροντίδα και επιμέλεια και συγκεκριμένα τον Βασίλη Χατζηνικολάου, ο οποίος επεξεργάζεται ηχητικά την εκπομπή αυτή και την επενδύει μουσικά με πολύ αγάπη και μεράκι. Να ευχαριστήσω επίσης τη Φίβη και την κυρία Σοφία που σηκώνουν τα τηλέφωνα και σας ακούνε με υπομονή σε ό,τι πείτε, στις κρίσεις σας, στις απόψεις σας, τη γνώμη σας και σημειώνουν το όνομά σας και όλα αυτά που λέτε φτάνουν σε μένα και τα λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη και σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στο τέλος της εκπομπής, να πω για όσους δεν πρόλαβαν να σημειώσουν τα τηλέφωνα του σταθμού, είναι το 4118602 και 4118640. Μπορείτε να παίρνετε σε αυτούς τους αριθμούς και να λέτε ό,τι θέλετε για αυτή την εκπομπή, να προτείνετε, να συμπληρώνετε, να λέτε κάτι δικό σας, κάτι που σας αγγίζει. Και όσοι ασχολούνται με υπολογιστές και ίντερνετ μπορούν να στείλουν και ένα email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που υπάρχει ειδικά για αυτή την εκπομπή, στα λατινικά athea.ath.peraspapaki@yahoo.gr. Εκεί μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε και αυτά που σας απασχολούν και δεν μπορείτε ίσως να μας βρείτε κάπου αλλού με κάποιο άλλο τρόπο. Είναι κείμενα που τα διαβάζω μόνο εγώ και μπορώ να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη σε μια επόμενη εκπομπή ή να απαντήσουμε σε κάτι από αυτά που σημειώνονται σε μια επόμενη εκπομπή για σας. Ή μπορείτε να στείλετε και μια επιστολή στην εκπομπή για την εκπομπή Αθέατα Περάσματα στη διεύθυνση του σταθμού μας. Δελιγιώργη 47 185 34 Πειραιάς. Αυτή η επιστολή θα έρθει στα δικά μου χέρια. Λοιπόν, δεν δίνονται γραμμές και συνταγές γενικού τύπου από καμιά εκπομπή ραδιοφωνική. Ο καθένας εκφράζει τον εαυτό του. Αλλά τώρα θα πούμε μερικά γενικά πράγματα, νομίζω κοινώς αποδεκτά, που δεν θα μας κάνουν να διαφωνήσουμε, αλλά μάλλον να συμφωνήσουμε.
Λοιπόν, αδελφοί μου, ας βάλουμε το Χριστό μας σε όλα τα θέματα, ακόμα και τα πρακτικά, και να καταλάβουμε ότι και τα πρακτικά είναι πολύ πνευματικά. Και όταν ο άνθρωπος κάνει προσευχή, θα δείτε ότι δεν θα χρειάζεται να ξέρει τέτοιες πρακτικές συμβουλές. Το Πανάγιο Πνεύμα θα τον φωτίζει για όλα. Το Πανάγιο Πνεύμα θα σε διδάξει πώς να σταθείς, πώς να μιλήσεις, πώς να σιωπήσεις, πώς να προσευχηθείς, πώς να κατανοηγείς. Θα είσαι θεοδίδακτος. Θα είσαι διδαγμένος διδακτός Θεού. Διδαγμένος από τον ίδιο τον Θεό. Όταν ο Κύριος δει την καλή σου προαίρεση, την καλή σου καρδιά και κυρίως το ταπεινό σου φρόνημα, θα δεις ότι από όλα θα ωφελείσαι. Ακόμα και αν πας σε πολλά προσκυνήματα, ακόμα και αν δεν αξιωθείς να πας λόγω κάποιας ασθένειας, θα σε αξιώσει ο Κύριος εκεί που βρίσκεσαι, να νιώσεις όλη τη χάρη των προσκυνημάτων, όλη τη χάρη της Θείας Λειτουργίας, και θα έρθει ο ιερέας εκεί που βρίσκεσαι εσύ να σε κοινωνήσει, αλλά εσύ εντωμεταξύ θα έχεις δεχτεί γύρω σου αγγέλους και αρχαγγέλους, γιατί θα βλέπουν την όμορφη ψυχή σου που θα ζητά να βρει το Θεό. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να βρούμε το Θεό μας μέσα από όλες τις πράξεις και τις ενέργειες της ζωής μας. Θέλετε να συνεχίσουμε σε άλλη εκπομπή? Χαίρετε.